Έχω προαναγγείλει ήδη τον Βαγγέλη Αμπελιώτη για να κάνουμε μια μεγάλη γενική συζήτηση για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα, στην οικονομία, στην αγορά, στις τσέπες μας αν θέλετε, με δεδομένη την ακρίβεια, με δεδομένη την εκτείναξη του πληθωρισμού και με όλα τα αντικειμενικά προβλήματα που καλύτερα από τον καθένα γνωρίζει ο Βαγγέλης Αμπελιώτης. Θέλω να ελπίζω ότι ο Βαγγέλης χαλάρωσε στις γιορτές και τώρα μετά το Πάσχα είναι πιο έτοιμος από ποτέ να μας τα πει αποκρισταλωμένα τα πράγματα, ξεκάθαρα. Βαγγέλη μου, χρόνια πολλά, να σε καλά. Χρόνια πολλά σε εσένα, στην οικογένειά σου και όλους τους φίλους, τους ακροατές. Ναι, να σε καλά. Και εσύ πώς περάσατε στην Κύμη, για πες μου λιγάκι. Καλά, όλα ήταν καλά, αλλά κάθε καλό περνάει γρήγορα, έτσι. Αυτό είναι και να σου πω κάτι, αυτό το καλό δεν ξέρω πόσο καλό ήταν, γιατί κακά τα ψέματα, πάρα πολλές οικογένειες, Βαγγέλη μου, δεν μπόρεσαν να το ευχαριστηθούν με δεδομένη, όπως έλεγα νωρίτερα, την ακρίβεια, το τραπέζι, το πασχαλινό, να καλέσουν, είναι και τα απομεινάρια του κορονοϊού ακόμη, δεν μπόρεσαν, αλλά κυρίως για την ακρίβεια, για να μην είμαι υπερβολικός, δεν μπόρεσαν να ευχαριστηθούν αυτό το τραπέζι με όλα αυτά τα καλά που θα θέλανε μετά από δύο δύσκολα χρόνια που περάσαμε. Δεν ήταν, νομίζω, το τραπέζι που προσδοκούσαμε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Για το περισσότερο κόσμο δεν ήταν το τραπέζι που προσδοκούσαμε, και πώς να είναι άλλωστε, αφού μετά την πανδημία, δύο χρόνια, ο πόλεμος, η ακρίβεια, η μη κανονικότητα σε όλα αυτά τα θέματα δημιουργεί ανασφάλεια, περιορισμό στα διαθέσιμα, mm-hmm. και όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια κατάσταση η οποία δεν είναι ιδέουσα για ένα γιορτινό κλίμα φιλικό και να περάσουμε όλοι ζεστές αυτές τις γιορτινές ημέρες. Αν μπορείς, Βαγγέλη μου, αν είσαι κάπου σταθερά, να βγάλεις το hands free να σε ακούσουμε για λίγο χωρίς το, για να ακούγεται πιο καθαρός ο ήχος. Το έχω βγάλει, το έχω Ωραία, βγάλει. Μπράβο. Σε ταλαιπωρούμε λίγο, ταλαιπωρούμε τα αυτιά σου. Αλλά τι να ναι. Από εδώ και πέρα λοιπόν, Βαγγέλη μου, με δεδομένο ότι όπως είπες ήταν δύσκολο το Πάσχα για τον περισσότερο κόσμο. Όχι ότι δεν μπόρεσε να πιει τον καφέ του ή να κάνει ένα φαγητό, ξαναλέω, να μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά δεν είναι έτσι όπως τον ονειρευόταν ο καθένας με την οικογένειά του και τους φίλους του. Να μπορεί να ξοδέψει και το κάτι παραπάνω. Ακόμη δεν ήταν και για τον ονό και την ονά ότι το καλύτερο. Και για τον παππού και τη γιαγιά που από τη σύνταξή τους καλούνε να δώσουν από το εστέρημά τους ουσιαστικά στα εγγόνια. Και το δίνουν. Αλλά κάτι άλλο θα στερηθούν και αυτοί με τη σειρά τους. Δυστυχώς έχουμε μπει σε μια εποχή ανεπιστρεπτής σε παλιά δεδομένα. Δηλαδή πλέον ο κάθε εργαζόμενος έχει πάρα πολλά πράγματα να αντιμετωπίσει, πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία είναι αδύνατον, έχει αλλάξει η εποχή, να επανέλθουμε πάλι σε ρυθμούς χαλαρούς και να ζούμε έτσι ήρεμα κάποιες ώρες της ημέρας με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας. Γιατί όπως είπες είναι τα οικονομικά σε πολύ μεγάλη έξαρση και δεν αντιμετωπίζονται εύκολα οι καθημερινές ανάγκες. Το δεύτερο είναι η πολυπλοκότητα η οποία μας δημιουργεί η ζωή μας. Δηλαδή η ανασφάλεια, τα φορολογικά, τα εργατικά, τα ασφαλιστικά. Ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να έχει συνεχή ενημέρωση και πρέπει να αυξάνει τις γνώσεις του για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Και όχι μόνο ο επαγγελματίας, ο απλός άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει απλά πραγματάκια και να μην επαφίεται στον κάθε ειδικό. Γιατί ο ειδικός μπορεί να μην είναι πραγματικά ειδικός, μπορεί να μην του δίνει τις σωστές λύσεις και, εν πάση περιπτώσει, να του παίρνει περισσότερα από ό,τι πρέπει να το πάρει και να του βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένα κουμάντο, ουσιαστικά λες, Βαγγέλη Αμπελιώτη. Ένα κουμάντο. Να πω τώρα ένα παράδειγμα, ναι, ναι, να πεις, για ναι. να μπορέσει να αντιληφθούμε τι γίνεται. Ναι, ναι. Υπάρχουν οι συνταξιούχοι, υπάρχουν άνθρωποι που μέλη να βγουν στη σύνταξη και έχουν προβλήματα επειδή χρωστούν στα ταμεία. Έχουν στη ζωή τους μέσα δραστηριότητες οι οποίες είχαν δύο ασφαλιστικούς φορείς ή κάποιον ασφαλιστικό φορέα που οφείλουν. Και όταν οι οφείλοι είναι πάνω από 20.000 ευρώ, δεν μπορείς να βγεις σε σύνταξη. Πρέπει να πέσεις κάτω από το ποσό αυτό, να το ρυθμίσεις και να μπορέσεις να βγεις στη σύνταξη και να παίρνεις στην ψηφιστικά ένα μέρος της σύνταξης και άλλο να ψηφίζεται με την οφειλή που είναι κάτω από το όριο αυτό. Έχει βγει απόφαση του ΣΤΕ, η οποία λέει ότι η παραγραφή των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε μία δεκαετία. Και βγήκε και προσφάτως απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο Αθηνών, Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, που
κάποια ασφαλισμένη, η οποία ήταν δίπλο ασφαλισμένη, τις είχαν βεβαιωθεί κάποια ποσά το 2017. Για ποιες χρήσεις είχαν βεβαιωθεί? Από το 1987 στο 2006. Κρατήστε τη χρήση 2006, το έτος δηλαδή 2006. Ήρθε το δικαστήριο και της λέει δικαιώνεται ο φορολογούμενος, ο ασφαλισμένος, παραγράφονται όσα όφηκε. Γιατί παραγράφονται? Διότι η δεκαετία ο φορέας πήγε και ζήτησε και επέβαλε πράξεις το 2017 για πάνω από δεκαέτη. Πήγε στο 2006. Άρα λοιπόν ήρθε και επέβαλε πράξεις μετά τη δεκαετία. Ήρθε λοιπόν το δικαστήριο βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ και τη δικαίωση. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν αυτό. Και το ΕΦΚΑ πρέπει να ταυτοποιηθεί άμεσα και ο Υπουργός θα πρέπει να κρίνει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας πρέπει να γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, να βγάλουν ανάλογες εγκυκλίους οι οποίες να παραγράφουν τα ποσά αυτά τα οποία βεβαιώνονται πέραν της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να τα δικαιώματά του βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν ασφαλισμένοι, ειδικά στην επαρχία, που άνοιξαν ένα μαγαζάκι ενώ ήταν στον ΟΓΑ, άνοιξαν ένα μαγαζάκι, δεν πήγαν ποτέ να ασφαλιστούν και έρχεται τώρα και το κράτος και ενώ πριν ήταν 20 ετία τους ζητάει να πληρώσουν εισφορές πέραν της δεκαετίας. Αυτό δεν ισχύει πια με το καινούριο, με την καινούργια απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει να μην ταλαιπωρηθούν οι ασφαλισμένοι και πηγαίνουν και κάνουν και οι ίδιοι προσφεύγουν και ζητούν να δικαιωθούν ονομαστικά. Θα πρέπει να βγει μια εγκύκληση. Μια εγκύκληση, όπως το πες πολύ καλά, για να τους περιλαμβάνει όλους. Να ταυτοποιηθεί, να ενημερώσει. Ξέρετε, είναι χιλιάδες τέτοιοι άνθρωποι. Βέβαια. Το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι χιλιάδες. Βεβαίως. Αντιληφθείτε αυτός ο άνθρωπος, γιατί συνδέω το προηγούμενο που είπα, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να βγει σε σύνταξη, ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Μπορεί να του στερούν το δικαίωμα να πάρει ενημερότητα. Μπορεί να του στερούν το δικαίωμα να πληρώσει τις άλλες υποχρεώσεις του. Άρα λοιπόν είναι μέσα σε ένα κυκαιώνα υποχρεώσεων. Πώς είναι δυνατόν αυτό να σκεφτεί την προσωπική του ζωή και να μπορέσει να ρυθμίσει κατά τον κατάλληλο τρόπο και τα θέματα της οικογένειας των παιδιών του, αν είναι μεγάλος, να βοηθήσει και τα εγγόνια του. Είμαστε πλέον σε ένα φαύλο κύκλο που έχουμε πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει έντονη γραφειοκρατία του δημοσίου. Διαπίστωσα σε μια υπηρεσία που πήγα, άκουσον. Για πες μας, Βαγγέλη, γιατί όλα τα περίεργα μας λέσαμε. Θα έπρεπε όλα τα πρωτόκολλα να είναι ηλεκτρονικά. Δεν μπορούμε να είμαστε το 2022 και να υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο πηγαίνω, το επισκέπτομαι εγώ το αρμόδιο γραφείο και δίνω το αίτημά μου εγγράφος, το πρωτοκολλούν και μετά το πηγαίνουν στον άνθρωπο, στον υπάλληλο, ο οποίος θα ελέγξει και θα αποφασίσει αν το αίτημά μου δικαιώνεται ή όχι. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά από το γραφείο μου, εγώ να υποβάλω, να πάρω τον αριθμό, να μπει μέσα στο σύστημα, στην ανάλογη εφαρμογή και να κερδίσει χρόνο και αρθροφόρες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα πιο λειτουργικά θέματα. Τι γίνεται αυτό? Πού φτάνω στο συμπέρασμα? Ότι καταθέτω το πρωτόκολλο και αν δεν ζητούσα να πάει γρήγορα για να πάρουμε μια απάντηση γρήγορα ώστε να είμαι νόμιμη, αυτό το κατέθεσα πριν από το Πάσχα και ακόμα θα ψάχναμε να βρούμε σε ποιο γραφείο είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, γραφειοκρατία, αυτό βλέπω. Η γραφειοκρατία θα πω σκοτώνει την οικονομία και σκοτώνει τις ήδη πεθαμένες τσέπες των πολιτών. Γιατί για φαντάσου τώρα, ο πολίτης να έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη γραφειοκρατία που μας περιγράφεις και χαίρομαι που το ακούω από τα χείλη σου, γιατί είναι ένα θέμα που δεν το πιάνουμε πυκνά συχνά οι δημοσιογράφοι και δει η ραδιοφωνική παραγωγή. Να έχει αυτή τη γραφειοκρατία, να έχει την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, να έχει το λογαριασμό της ΔΕΗ που του ήρθε ή του όποιου άλλου παρόχου του ήρθε, ξέρω εγώ, από 200 που πλήρωνε καθαριστικό. 700-800, τριπλάσιο-τετραπλάσιο ποσό, πώς να τα βγάλει πέρα αυτός ο άνθρωπος ψυχολογικά και οικονομικά? Βέβαια. Πώς να τα βγάλει? Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε απόγνωση, Βαγγέλη Αμπελιώτη. Συμφωνώ απόλυτα και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει πλέον η κυβέρνηση, η κοινωνία να είναι το πρώτο μέλημα. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς, για πες μου λοιπόν, πέρα από τις γραφειοκρατικές αγγελώσεις που μας περιέγραψες, μπορείς μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά. Κοιτάξτε, δείτε, τι περιμένουμε. Και η κυβέρνηση τι περιμένει και τι πρέπει να κάνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Περιμένουμε αν
η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους αντιληφθεί ότι πρέπει να βοηθήσει. Έχει κάποια δισεκατομμύρια, περίπου 240 δισεκατομμύρια, τα οποία μπορούν να δοθούν, όχι όλα, ένα μέρος αυτών, με μορφή βοήθειας στα κράτη-μέλη για τους ευπαθείς, για τις ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί αυτό το διάστημα λόγω της ακρίβειας. Λόγω της ακρίβειας που έχει δημιουργηθεί σε κάθε μορφή ενέργειας. Σωστά. Στην αλυσίδα των τροφίμων και την πρώτη ανάγκη ακριβώς. Που αυτά είναι το πορτοφόλι του χαμηλοσυνταξιούχου, του μισθωτού με το μικρό εισόδημα, του μεροκαματιάρη, του άνεργου. Αυτά είναι που πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα να έχουν μια πολύ χαμηλότερη τιμή. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, περιμένουμε την Ένωση. Η Ένωση είναι τα κράτη. Εκεί λοιπόν πρέπει να δοθεί δυναμική, να δοθούν ακριβώς σε πλήρη διάσταση τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Επίσης, το ελληνικό κράτος περιμένει από τους θεσμούς να δούμε ποιο θα είναι το δημοσιονομικό μαξιλάρι, δηλαδή το δημοσιονομικό όφελος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για ενίσχυση αυτών των ευάλωτων νοικοκυριών. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει σε συνεχή βάση και σε επαγρύπνηση να κοιτάμε τι γίνεται στην οικονομία, να επιδοτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με περαιτέρω συνεχή επιδότηση μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά και μείωση και επιδότηση των τιμών της ενέργειας, ούτως ώστε να τους δώσουν... Της χονδρικής εννοείς, της χονδρικής. Να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι με τις οικογένειες τους. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να έχουμε διπλάσιους και τριπλάσιους λογαριασμούς και να έχουν αυξηθεί θυματικά τα είδη πρώτης ανάγκης, πρώτης κατανάλωσης. Η μισθή, η μικρή αύξηση αυτή στους μισθούς που θα δοθεί. Σωστά. Δεν επαρκεί. Όχι. Δεν μπορεί να καλύψει. Καλά κάνει και δίνει αύξηση όσο μπορεί η κυβέρνηση. Πολύ σωστά. Είναι σημαντικό αυτό που δίνει και ό,τι έχει δώσει. Και έχει δώσει σημαντικά πράγματα και μέσα στην πανδημία η κυβέρνηση. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά, διότι οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν είναι πρωτόγνωρες. Και εδώ σε θέλω, Βαγγέλη Αμπελιώτη. Δεν θυμάται κανείς να έχει τέτοια αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, στα καύσιμα στην καθημερινότητα, στα καύσιμα κίνηση, στα μεταφορικά, στα ήδη πρώτη ανάγκη στο σούπερ μάρκετ. Έχεις απόλυτο δίκιο και για κανείς, όχι. Αν υπήρχαν τέτοιες αυξητικές τάσεις. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει το κράτος όσο μπορεί ας κόψει κάτι από τους έχοντες για τους μη έχοντες. Τι εννοείς ακριβώς, εδώ σε θέλω, έχεις κάποια... Να δείξει κάποια στιγμή Ωραία. Το κοινωνικό πρόσωπο. Όχι συζητάμε επί συζητήσεων. Και πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός που πίεσε όσο μπορεί. Μια μικρή χώρα η Ελλάδα έχει δυνατότητες να πιέσει, αλλά πρέπει να πιέσουν όλα τα κράτη-μέλη. Όμως μέσα σε αυτά τα κράτη-μέλη κάποιοι έχουν συμφέροντα, διότι δεν θίγονται όπως θυγόμεθα εμείς. Το παρατηρητήριο τιμών του 2017 που βγαίνουν οι τιμές του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ, έχουμε το ακριβότερο φυσικό αέριο εμείς. Άρα λοιπόν εδώ έχει δημιουργηθεί ένα άσχημο προηγούμενο, το οποίο εν πάση περιπτώσει θα πρέπει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση να το προσπεράσει. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με περιμένει τη τηλεφωνική σου γραμμή, Βαγγέλη Αμπελιώτη, γιατί θέλω μετά από σένα, μόλις επιστρέψουμε, για 1-2 λεπτά πριν κλείσουμε. Δύο προτάσεις, Βαγγέλη Αμπελιώτη. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση το καταλαβαίνω. Εντάξει, η αύξηση του κατώτατου μισθού το κάνει η κυβέρνηση. Θέλω από τον Βαγγέλη Αμπελιώτη δύο προτάσεις που θα ανοίξουν το μυαλό και εκείνων που ακούνε τώρα. Θα είναι μείωση φορολογίας, θα είναι κάτι άλλο. Αυτό θα μας το πεις εσύ, Βαγγέλη Αμπελιώτη, σε πολύ πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Αμπελιώτη να συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του και να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπε ο φίλος και καλός συνεργάτης Βαγγέλης Αμπελιώτης με την εμπειρία του, και τώρα την εμπειρία του θέλω να επικαλεστώ πάλι. Βαγγέλη μου, θέλω να μας πεις δύο προτάσεις, Βαγγέλη Αμπελιώτη, δύο προτάσεις καινοτόμες, δύο προτάσεις ανοιχτόμυαλες που μπορούν αυτή τη στιγμή να δώσουν μια ανάσα στα νοικοκυριά. Αυτό θέλω να μου πεις εσύ. Κοιτάξτε, η αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι, η οποία έρχεται από 1η Μαΐου, έτσι. Λοιπόν, θα δώσει μια ανάσα, όμως θα πρέπει να προχωρήσει και αύξηση των επιδομάτων. Δηλαδή,
το οικογενειακό επίδομα που είναι 10% και έχει βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό, οι τριετίες οι οποίες είναι βάση υπολογισμού του κατώτατου μισθού και άλλα περίπου συνολικά 24 επιδόματα που έχουν βάση τον κατώτατο μισθό, δεν πρέπει να γίνει μόνο η αύξηση στους νέους που προσλαμβάνονται με το κατώτατο μισθό ή όσοι εργάζονται με κατώτατο μισθό. Πρέπει να δοθούν και οι τριετίες με αύξηση βάση του κατώτατου μισθού και τα επιδόματα οικογενείας. Αν γίνουν αυτά, υπάρχει δυνατότητα να δούμε γενναίες αυξήσεις, δηλαδή της τάξεως ακόμα και 100 ευρώ το μήνα, με την αύξηση όλων αυτών των επιδημάτων και των τριετιών, που είναι ένα σημαντικό μαξιλάρι για αρκετές χιλιάδες εργαζομένων. Τα 100 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα είναι κάτι, όντως, ναι. Είναι ένα ποσό σεβαστό. Ναι. Δεύτερον, θα πρέπει να πάμε εγώ είμαι υπέρ της επιδότησης εργασίας. Όμως, αυτή τη στιγμή, επειδή διάγουμε ειδική περίπτωση, η ακρίβεια είναι πρωτοφανής σε όλο τον κόσμο, σε επίπεδο δηλαδή που δεν είναι μόνο τοπικό, δεν είναι μόνο της Ελλάδας, θα πρέπει να μην περιμένουμε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει εκ των ενόντων με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε αποκτήσει να δώσουμε στην τάξη η οποία έχει πληγεί περισσότερο, οι χαμηλοί συνταξιούχοι, οι έχοντες οικογένεια ή μονογονικές ή με 2 και 3 παιδιά, όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και πλέον μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Και πολλές ανάγκες, γιατί ανέφερες τα παιδιά και τα παιδιά δημιουργούν πολλές ανάγκες. Να δίδεται σε σύντομο χρονικά διάστημα η επιταγή ακρίβειας. Διότι εάν μειώσουμε τους ειδικούς φόρους, το ΦΠΑ δεν θα έχει την ίδια ωφελημότητα. Γιατί αυτό πηγαίνει οριζόντια, πηγαίνει και στον πλούσιο και σε αυτόν που τα κατεφέρνει αρκετά καλά. Άρα λοιπόν δεν θα πιάσει τόπο όπως θα πιάσει με μια επιταγή στοχευμένη που θα πει στο λογαριασμό του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα και θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τις πρώτες ανάγκες του. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Όπως από την έχει προσδιοριστεί από το Συμβούλιο Επικρατείας να δοθούν όλα τα καθυστερούμενα στους συνταξιούχους, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί και να επανέλθει έστω για φέτος το δώρο, το επίδομα άδειας και το δώρο Χριστουγέννων. Αυτό θα είναι μια ανάσα και για την αγορά ή μέρος αυτών, όχι ολόκληρο, ή έστω μέρος αυτών. Αυτό θα είναι μια ανάσα και για την αγορά και για την οικονομία, αλλά και θα δώσει μια ικανότητα στους ανθρώπους να μπορούσαν να ανταποκριθούν στα έξοδα. Την αγορά που υπέφερε το Πάσχα, πρέπει να το πούμε, δεν κινήθηκε και αυτή σε ικανοποιητικά επίπεδα, γιατί ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, που λέει και ο λαός, έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, συνεχείς ενέσεις ρευστότητας και στοχευμένη ρευστότητα στους ανθρώπους, στις ευάλωτες ομάδες και σε κάθε προσπάθεια να πιέσουμε στην Ευρώπη να μειωθούν οι τιμές και να έχουμε μια επιδοτούμενη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα να βοηθηθούν οι μη έχοντες και να μην έχουμε κάποια έκρηξη η οποία δυστυχώς ο άνθρωπος που δεν μπορεί να επιβιώσει, αυτός η οικογένειά του, βλέπουμε γεγονότα εγκληματικότητας. Ναι, μην αποκλείς να κάνει μπαμ. Μην αποκλείς να κάνει μπαμ. Έχουμε προβλήματα στην κοινωνία εξ αυτού του γεγονότος. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη Αμπελιώτη. Η εμπειρία σου, όπως είχα προβλέψει, και ήταν καταλυτική και μαζί και οι προτάσεις σου νομίζω ήταν εξόχως κατατοπιστικές για το πού πρέπει να πάμε την επόμενη μέρα. Ελπίζω να άνοιξε τα μυαλά, όπως είπα, κάποιον οι οποίοι ακούν τώρα, γιατί και εσύ δεν τα λες ως άλλος εθεροβάμων, τα λες με βάση οικονομικά στοιχεία που έχεις στο μυαλό σου και που ξέρεις πολύ καλά ότι όλα αυτά που είπες μπορούν και να πραγματοποιηθούν. Μπορούμε να πάρουμε και 90% επί των υπερκερδών που έχουν δημιουργήσει, που έχουν δημιουργηθεί στις εταιρείες που έχουν εμπορεύονται ενέργεια. Πότε λοιπόν μπορεί να τα πάρεις αυτά όμως, πότε ξέρεις τα κέρδη τους? Τα κέρδη πρέπει να γίνουν ισολογισμένα. Μια πολύ μεγάλη ανάλυση αυτού με μια λέξη
τα κέρδη αυτά θα δηλωθούν του χρόνου. Μα αυτό σου λέω. Δεν γίνεται τώρα λοιπόν. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από 10 μέρες που άκουγα. Ναι, μπορούμε όμως. Το είχα πει και εγώ πριν. Ναι, το... ναι. Άρα μπορούμε τι τώρα. Άδωνη, για πες, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, κοιτάξτε, να δείτε, μπορεί να προβλεφθεί όμως. Α. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, επειδή οι τιμές ανέβηκαν τόσο, μια πρόβλεψη κερδών τόσο, μπορεί να προβλεφθεί και να ανοίξει μια δυνατότητα περαιτέρω φορολόγησης μέσω αυτής της πρόβλεψης. Α, επιδότησης της ενέργειας. Μέσω αυτής της πρόβλεψης. Ναι, δηλαδή, αλλά είναι, είναι νόμιμο. Επειδή ευελπιστούμε του χρόνου, ζητούμε το μαξιλάρι αυτό του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε να είναι λίγο παραπάνω, γιατί του χρόνου θα έχουμε περισσότερα έσοδα και εξ αυτού του γεγονότος. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό ως πρόταση. Πάντα στο 90 μας βγάζεις και έναν λαγό, έτσι. Οπότε, Ευαγγέλια Μπελιώτη, μένει να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και στο εξής. Και βέβαια, εννοείται ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Τα λέμε και με τον υπέροχο γιο στο Μαρίνο Αμπελιώτη. Αλλά... Ναι, σας ακούω. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε. Έχετε γίνει πολύ δυναμική και οι δύο. Υπάρχει κόσμος που περιμένει να μας ακούσει, η αλήθεια είναι. Αλλά θέλουμε και τη δική σου σοφία. Ευχαριστώ και... πάρα πολύ, όχι για το γιο μου. Γενικότερα για κάθε νέο άνθρωπο. Ακριβώς. Ο οποίος προσπαθεί στη ζωή και χαράζει την πορεία του. Εμείς στη συνέχεια, να φανταστείς, της εκπομπής εδώ θα μιλήσουμε με τον συντονιστή των νέων επιχειρηματιών του μεγαλύτερου ανοιχτού φόρουμ επιχειρηματικότητας της χώρας. Άρα πάμε σε νέους. Δηλαδή η συζήτηση πάλι... Νέους, τόπος στους νέους. Έτσι, έτσι. Πρέπει σιγά σιγά όχι, να αφήνουμε χώρο για τους νέους. Νέος είσαι ακόμη και εσύ, γιατί έχουμε ανάγκη την εμπειρία σου. Νέος είσαι, σε ευχαριστούμε. Όχι δημοσιονομικό χώρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά από την καρδιά μου. Να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου, Βαγγέλη Αμπελιώτη. Και εγώ και εσύ στην ωραία οικογένειά σου, χρόνια πολλά. Και στις οικογένειες όλων, χρόνια πολλά με υγεία. Αυτό. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, με ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.